Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 8 Ιουνίου σήμερα, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ψηφίστηκε η τροπολογία μέσω της οποίας θα εξοφληθούν οι εργαζόμενοι και η τευκλοπαραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, τι περιλαμβάνει η ρύθμιση των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκίνησε το πρώτο πανεύριο ιατρικό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Ποιος ο στόχος, τι αλλάζει στο νοσοκομείο Δηδημοτήχου. 504.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για την ψυχιατρική περίθαλψη, αναγνώριση και θεραπεία σε νέους και ενήλικες. Με κεφάλαια που θα αντληθούν από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση των τευκλοπαραγωγών για την καμπάνια του 2018, αλλά και των εργαζομένων στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα. Η ρύθμιση των 5,7 εκατομμυρίων πέρασε από την Βουλή την Παρασκευή. Τροπολογία με την οποία δίδεται η δυνατότητα επιχορήγησης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ΑΕ από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές που αφορούν δεδουλευμένα εργαζομένων και χρέη προς τους τευκλοπαραγωγούς που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία για την παραγωγή του 2018, κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας. Πέρασε σήμερα και η τροπολογία που αφορούσε την αποπληρωμή των οφειλωμένων από πέρσι για τους αγρότες, για την παραγωγή τους και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το περιμέναμε και παλέψαμε πάρα πολύ για να έρθει. Υπήρξε μια τεράστια δυσκολία λόγω και της κατάστασης πολιτικής, με την έννοια ότι προκηρύχθηκαν εκλογές σε ένα χρονικό διάστημα που, εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα προκηρυχθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει πέρασε η τροπολογία. Η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν ήταν σωστό και δεν θα μπορούσε να αφήσει σε κρεμότητα ανθρώπους οι οποίοι για τους παραγωγούς παρέδωσαν την παραγωγή τους και έπρεπε να πληρωθούν, ήταν ένα χρόνο απλήρωτοι, και για τους εργαζόμενους που και αυτοί ήταν 7 μήνες περίπου απλήρωτοι. Άρα λοιπόν ήταν μια δύσκολη κατάσταση που μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να ξεμπλέξει. Ευτυχώς τελείωσε σήμερα. Πιστεύω ότι τις ερχόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται και η καταβολή των χρημάτων, έτσι ώστε αυτό το σημαντικό αγκάθι, εν πάση περιπτώσει, να έχει τελειώσει προς όφελος και των εργαζομένων και των παραγωγών. Η ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την κάλυψη του κοινωνικού κόστους εν ώψη της διαδικασίας εξυγίανσης που εκκρεμεί ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατόπιν επίτευξης συμφωνίας πιστωτικών και κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας ιδιαίτερως υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΒΟΖΟΥ ΑΕ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα κάτω στην Αθήνα. Ξέρω ότι υπήρχε και μια κινητοποίηση από πλευράς παραγωγών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν τρέχεις την τελευταία στιγμή, έχεις κάνει έναν άλλον προγραμματισμό και αυτός ο προγραμματισμός τεινάζεται στον αέρα γιατί προκυρήσονται εκλογές. Ήταν πολύ δύσκολο να τρέξουν όλα αυτά τα πράγματα και απαιτήθηκε να υπάρξει ο μέγιστος δυνατός συντονισμός και από πλευράς κυβέρνησης. Δηλαδή, να κατατεθεί η τροπολογία, να βγουν τα κοστολόγια ακριβώς, να κατατεθεί η τροπολογία, να πάρουν την έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να συμφωνήσουν άπαντες και να αναλάβει και το ρίσκο η κυβέρνηση να καταθέσει μια τροπολογία, στην οποία σίγουρα κάποιοι θα λέγανε ότι είναι ρουσφετολογική ή ότι προσπαθούσε να εξυπηρετήσει πράγματα και καταστάσεις, και τουλάχιστον όσο αφορά την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς και εσείς που ξέρετε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις κινήσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες, ήταν ένα πράγμα που θα φτάνε κάποια στιγμή στο τέλος του, με την έννοια ότι θα περνούσε αυτή η τροπολογία. Απλώς αναγκαστήκαμε να επισπεύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τις διαδικασίες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί σήμερα η Βουλή έκλεισε. Όταν μιλάμε για το οικονομικό κομμάτι, γιατί πόσο αναφέρονται? Γύρω στα 5,7-5,8 εκατομμύρια. Να σας δώσω είναι περίπου τα μισά-μισά. Δηλαδή τα μισά περίπου αφορούν τις οφειλές τους παραγωγούς και τα άλλα μισά αφορούν τις οφειλές τους εργαζόμενους. Τα μη επικουρικά, έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή. Αλλά άμα πρέπει να κάνουμε μια μοιρασία, θα πούμε περίπου είναι στη μέση το ποσό. Συνάδει αυτό με το ποσό της πραγματικότητας που λέμε, με το ποσό που οφείλονται σε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, είναι το σύνολο των υποχρεώσεων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης και προς τους παραγωγούς αλλά και προς τους εργαζόμενους το ποσό αυτό. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος με δήλωσή του από τη Βουλή σχετικά με το θέμα των μετατάξεων. Τι απαντά ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης και η ίδια η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή τους?
Επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος με δήλωσή του από τη Βουλή. Υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική για το αφορολόγητο και τα αντίμετρα, ο κ. Τζανακόπουλος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προετοιμάζει μια γενικευμένη επίθεση σε κάθε κατάκτηση των τελευταίων ετών εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Ήδη έχει διευκρινιστεί ότι η διαδικασία των μετατάξεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο των ήδη αποσπασμένων και ήδη μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων ξεκίνησε μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής και νυν βουλευτή της κ. Τραγάκη. Η διαδικασία ήταν βασισμένη στο νόμο περί κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και έγινε ομόφωνα δεκτή από όλα τα κόμματα στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και της διαφάνειας σας αναφέρω ενδεικτικά ότι τη διαδικασία αυτή αξιοποίησαν σύμφωνα με τον νόμο 3 αποσπασμένοι στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, 6 αποσπασμένοι σε γραφεία αντιπροέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, 4 αποσπασμένοι σε γραφεία αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, 4 αποσπασμένοι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, 3 αποσπασμένοι στο γραφείο του Αντιπροέδρου του ΚΙΝΑΛ, 2 αποσπασμένοι στο γραφείο του Αντιπροέδρου των ΑΝΕΛ, 1 αποσπασμένος στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Ένωσης Κεντρών, 1 αποσπασμένος στο γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και 1 αποσπασμένη στο γραφείο του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Βίρονα Πολύδωρα. Αναφορικά με τον θέμα των μετατάξεων στη Βουλή, σημείωσε πως αυτό έγινε μετά από πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα βουλευτών της, του Τραγάκη και Δημοσχάκη, που έχουν μόνιμους και όχι με μετάταξη συγγενείς στη Βουλή, απευθύνθηκε στον κύριο Μητσοτάκη διαρωτώμενος αν θα τους διατηρήσει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιόμαστε αν τη στάση αυτή του Πρωθυπουργού αλλά και της Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία ζήτησε δημόσια συγγνώμη και παραιτήθηκε από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα κρατήσει τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και οι εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για θέματα ηθικής τάξης και διαφάνειας που τους αφορούν και τα οποία ρίχνουν σκιές στη σχέση πολίτη και πολιτικής. Από τη δική μας πλευρά, στα ζητήματα αυτά δεν πρόκειται να συμψηφίσουμε. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και η υποκρισία έχει τα όρια της. Για παράδειγμα, θέλω να αναφέρω ότι ο κύριος Τραγάκης, που εισηγήθηκε να γίνουν οι μετατάξεις στη σχετική διαδικασία που διενεργήθηκε στη Βουλή και ο οποίος έχει διατελέσει επί δεκαετίες βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, αλλά και Αντιπρόεδρος της Βουλής, θα ζητήσει μια δημόσια συγγνώμη για το γεγονός ότι στη Βουλή βρίσκονται μόνιμα διορισμένοι και όχι μετά από διαδικασία μετάταξης η κόρη του, ο γαμπρός του, αλλά και η νύφη του. Επίσης, δεύτερο παράδειγμα. Θα ζητήσει, για παράδειγμα, συγγνώμη ο κύριος Δημοσχάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι ο γιος του είναι επίσης μόνιμα διορισμένος και όχι μετά από διαδικασία μετάταξης, επίσης σε υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τη στιγμή, μάλιστα, που επί των δικών μας ημερών δεν έχει γίνει καμία μονιμοποίηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, να πολλαπλασιάσουμε τον κατάλογο και για άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που στο παρελθόν διετέλεσαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι, υπουργοί ή βουλευτές. Όμως το κρίσιμο σε αυτή τη φάση δεν είναι αυτό. Αλλά αν τουλάχιστον αυτοί οι δύο, πρώτον, θα έχουν την ευθυξία που επέδειξε η κυρία Χριστοδουλοπούλου να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να αποσυρθούν από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, και αν όχι, αναρωτιόμαστε αν τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης προτίθεται να πράξει όπως ο Πρωθυπουργός, αποσύροντάς τους από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης σε ανακοίνωσή του σημειώνει τα εξής. Ο κύριος Τζανακόπουλος, τρομαγμένος, έριξε λάσπη στον ανεμιστήρα ως αντιπερισπασμό για τις ρουσφετολογικές διευθυντήσεις της κυβέρνησής του λίγο πριν την πτώση της. Αναφέρθηκε σε δύο υποθέσεις που έχουν κλείσει οριστικά εδώ και 15 χρόνια, βάζοντας με ανήθικο τρόπο στο ίδιο καλάθι ανώμια πράγματα. Το ζήτημα δεν απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Τσίπρα βρίσκεται σε αποδρομή και ο πολιτικός κατήφορός της δεν έχει τέλος. Με πολύ καλές προϋποθέσεις ξεκίνησε το πρώτο πανεύριο ιατρικό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι μεταξύ άλλων η συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στο νομό. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας ο διοικητής του νοσοκομείου Δηδημοτήχου ανακοίνωσε πως το ίδρυμα θα αποκτήσει ένα τομογράφο νέας γενιάς. Ένα αναξονικό τομογράφο νέας γενιάς θα αποκτήσει το νοσοκομείο Δηδημοτήχου. Αυτό ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους από το βήμα του πρώτου πανεύριου ιατρικού συνεδρίου ο διοικητής του Ιδρύματος Παρασκευάς Χατζόπουλος. Το τελευταίο διάστημα μπορέσαμε και αυξήσαμε τους γιατρούς που απασχολούνται στο νοσοκομείο. Μπορώ να σας πω ότι
Χθες μάθαμε ότι θα πάρουμε και ένα αξονικό τομογράφο νέας γενιάς και θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα για την επόμενη δεκαετία. Και ζητάμε τη βοήθεια όλων στο να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους του νοσοκομείου. Η έναρξη του πρώτου διήμερου πανεύρου ιατρικού συνεδρίου αποτελεί το πρώτο βήμα με στόχο το γεγονός να καταστεί θεσμό στο νομό. Ιατροί, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων αλλά και πολίτες χωρίς ιατρική ιδιότητα βρέθηκαν σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα του Εύρου προκειμένου να μετέχουν στις εργασίες του. Να λειτουργήσουν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δομές υγείας παράλληλα, αλληλοσυμπληρούμενες. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά έκτρα τόσο μεταξύ των διαφόρων εργασιακών κατηγοριών γιατρών σε μια δημόσια δομή, όσο και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όλοι μαζί έχουμε ένα στόχο, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της περιοχής μας. Θα πρέπει να καταγράφουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να προσπαθούμε να τα απειλείουμε μέσα από τις δομές και τους φορείς που υπάρχουν. Η σκέψη της Οργανωτικής Επιτροπής και ο τρόπος χάραξης του συνεδρίου αντανακλούν το σκεπτικό της διεξαγωγής σειράς συζητήσεων και διεργασιών που δεν έχουν μόνο αμιγώς ιατρικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια συνολική συζήτηση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στο σύνολο του νομού. Υπάρχει το θέμα του να μιλήσουμε αμιγώς ιατρικά, με ποιο σκοπό να προβάλλουμε το καλό έργο το οποίο γίνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Για παράδειγμα, ο κύριος Τζιακάς, ο οποίος είναι ο καθηγητής της καρδιολογίας, θα μας μιλήσει με την ομάδα του, αφού στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης λειτουργεί ένας από τους καλύτερους θεαμφανιογράφους της Ελλάδος. Επίσης, υπάρχουν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα θέματα που σχετίζονται με ηθικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας, δηλαδή πώς προσεγγίζουμε το θάνατο, πώς προσεγγίζουμε τον πόνο. Υπάρχουν θέματα μεταναστευτικών ροών. Πόσο έτοιμο είναι το σύστημα υγείας του Εύρου να δεχθεί μια κρίση, δηλαδή μια καταστροφή, μια προσφυγική ροή. Είμαστε έτοιμοι. Όλα αυτά τα ζητήματα τα θέσαμε με μια δομή τέτοια που να μπορέσει να προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο του ιατρικού κόσμου, αλλά όσο και του κόσμου της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή και ένας κάτοικος της Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν θέματα τα οποία θα μπορούσε να έρθει και να τα παρακολουθήσει. Το συνέδριο στο σύνολό του αποτελεί συνδιοργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, του Συλλόγου Ιατρών του ΕΣΥ του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου. Η λήξη του είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Κυριακής 9 Ιουνίου. Να εντοπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε σε έμψυχο δυναμικό, είτε σε υλικοτεχνική υποδομή, τα προβλήματα στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος καλύπτει τους πάντες. Ξέρετε ότι μέλη του είναι όλοι οι γιατροί που βρίσκονται στην περιοχή, εν προκειμένου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Να αναδεικνύει τα θέματα και με τις παρεμβάσεις στην πολιτεία, αλλά και με τους κοινωνικούς φορείς συνεργαζόμενους, να προσπαθεί να τα επιλύει. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία. Και στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας εκλήθη το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του οποίου προείσταμε, να υπογραμμίσει την, αν θέλετε, τον επιχειρησιακό ρόλο του ΣΕΙΠ στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης, της κακοδιαχείρισης στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας γενικότερα. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε στο στούντιό μας προκειμένου να υποδεχθούμε τον κύριο Μενέλαο Μαλτέζο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κύριε Μαλτέζο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χοντρόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές του ΔΕΛΤΑ, της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης. Είχαμε έναν αγώνα δρόμου χθες στην Βουλή, από ό,τι φάνηκε, αλλά τελικά φτάσαμε στο σημείο που ψηφίστηκε τελικά η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογίτου. Τι περιμένουμε να δούμε, τι αλλαγές περιμένουμε να δούμε? Ήδη από την Τρίτη, όπου ο Πρωθυπουργός έδωσε την συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εξήγηλε την άρση του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αγροτών. Δηλαδή, ένας πληθυσμός Ελλήνων πολιτών γύρω στα 3,4 εκατομμύρια. Όλοι αυτοί, από 1η-1η του 20, θα είχαν μία πρόσθετη επιβάρυνση σε 650 ευρώ ανά πολίτη. Δηλαδή η μείωση θα γινόταν για το φυσικό πρόσωπο που ήταν από 1.900 ευρώ στα 1.250, και θα ήταν ανάλογη η μείωση και σε αυτούς που έχουν ένα ή δύο παιδιά ή τρία.
Αυτό το μέτρο επιβλήθηκε το 2017 κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και εδώ είναι ακόμα μια φορά που οι δανειστές στους υπολογισμούς τους έπεσαν έξω. Η οικονομία είναι σε θέση που μπορεί να ανταποκριθεί, όπως ανταποκρίθηκε και με την μη μείωση των μισθών που θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2018, σε συνεννόηση φυσικά με τους θεσμούς, γιατί η ανάταξη της οικονομίας είναι τέτοια και τα έσοδα του ασφαλιστικού που μπόρεσαν να απορροφήσουν την μη μείωση των συντάξεων, αλλά είδαμε και μία αύξηση σε 620.000 συνταξιούχους από 1η-1η του 2019. Η μείωση του αφορολογήτου που θεωρητικά θα επιβάρυνε με ένα μεγάλο μέρος, με ένα μεγάλο ποσό τους Έλληνες πολίτες, κύρια τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους αγρότες, και εξετάζοντας τα ότι υπήρχε η δυνατότητα και ο δημοσιονομικός χώρος, αυτό το θεσπισμένο μέτρο από το 2017 να αρθεί, προκειμένου να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν το αφορολόγητο όπως είναι έχει διαμορφωθεί σήμερα, δηλαδή στις 8.636 ευρώ, και να μην έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, γιατί ήδη από το 2010 μέχρι το 2018, όπου η χώρα εξήλθε των μνημονίων, ήδη είχαν επομισθεί πάρα πολύ μεγάλα βάρη. Και ειδικά τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, δηλαδή οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, και το βλέπουμε αυτό, κύριε Χονδρόπουλε, με τη μείωση των μισθών του 2012 από 751 στα 586 και στους νέους κάτω από 25 ετών στα 510 ευρώ. Έχουμε τον Φεβρουάριο θεσπίστηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% και κατά 20% περίπου στους νέους που είναι κάτω από 25 ετών, που δεν υπάρχει πλέον αυτή η ρατσιστική διάκριση εις βάρος των νέων. Και η ελληνική οικονομία, πρόσφατα πάλι, με βάση τα μακροοικονομικά στοιχεία, είναι η τέταρτη χρονιά η οποία είναι με ανάπτυξη. Οι θεσμοί πώς το πήραν όλο αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν λίγο κάποιες αναταράξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οι θεσμοί, μετά και την, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μετά την, το αποτέλεσμα των εκλογών, κάποιοι κύκλοι εκεί θέλουν να επαναφέρουν τη χώρα στις συνθήκες του μέχρι το 2014, δηλαδή να επανέλθει με πιο βίαιο τρόπο η λιτότητα, τα μέτρα λιτότητας, να διαλυθεί το κοινωνικό κράτος το οποίο χτίστηκε αυτά τα χρόνια και να μειωθούν οι φόροι στα πολύ υψηλά κοινωνικά στρώματα. Και η στάση πάντως της Νέας Δημοκρατίας που απήχε στην όλη διαδικασία ήταν και αυτό αξιομνημόνιο. Στη Βουλή μέσα ήταν από τα κόμματα που συνθέτουν την παρούσα Βουλή τουλάχιστον, ήταν το ΚΚΕ και το Ποτάμι, οι οποίοι ψήφισαν παρόν. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ απήχαν από τη διαδικασία και αυτό θα το ας απολογηθούν στον ελληνικό λαό που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε άλλες πιο απτές αλλαγές μέσω του αφορολόγητου. Κάτι άλλο θα δούμε. Δεν νομίζω να δούμε. Θα παραμείνουν όσοι έχουν, κύριε Χονδρόπουλε. Αυτά που ίσχυαν δηλαδή για τα έτη 17, 18, 19 θα ισχύσει και ο 1η-1η του 20. Άρα δηλαδή κανένας Έλληνας πολίτης δεν θα επιβαρυνθεί από την μείωση του αφορολόγητου, γιατί αυτό το βαφτίζουν και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν να μεταφέρουν στα χαμηλότερα στρώματα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Που καταλαβαίνετε, για έναν τώρα δηλαδή ένας εργαζόμενος που παίρνει 600 ευρώ, θα είχε μια πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που σήμερα απαλλάσσεται του φόρου. Καταλαβαίνετε ότι θα μεταφέραμε θέλανε δηλαδή οι θεσμοί, η λογική τους είναι να μεταφέρουν τα βάρη από τα ψηλά στα χαμηλά στρώματα προκειμένου να απελευθερωθούν
θεωρητικά πόροι για να οδηγηθούν στις επενδύσεις. Αλλά επειδή αυτό το είδαμε, το σενάριο ξαναέπαιξε δηλαδή τη δεκαετία του 2000, το μόνο που είδαμε δηλαδή ήταν η συσσόρευση πλούτου, αύξηση των ανισοτήτων και μεταφορά των πόρων έξω. Και να αλλάξουμε και κλίμα, κύριε Μαλτέζο, να περάσουμε και, και στην υποψηφιότητά σας, δεδομένου ότι ακούμε πάρα πολλές πληροφορίες. Μας έχουν βομβαρδίσει με πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το νέο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές που περιμένουμε σε περίπου ένα μήνα. Θα είστε τελικά υποψήφιος? Εγώ, κύριε Χονδρόπουλε, κατέθεσα την υποψηφιότητά μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μεγάλη τιμή για μένα να επιλεγώ και να δώσω τη μάχη μαζί με τις συντρόφους και τους συντρόφους στις εκλογές της 7/7, προκειμένου να υπερασπιστούμε αυτό το έργο που κάναμε, αλλά και για αυτά που πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη περίοδο. Και είναι τα αναπτυξιακά μέτρα, όπως αυτά εξαγγείλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξή του στο Ζάπιο με το Οικονομικό Επιτελείο. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες για κάποιους ανθρώπους που θα σας συνοδεύσουν σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μαλτέζο? Για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου κατατέθηκαν υποψηφιότητες, κύριε Χονδρόπουλε. Μεταξύ των αυτών και η δική μου είναι στην Επιτροπή Ψηφοδελτίου και αναμένουμε, δηλαδή, θεωρώ ότι την Δευτέρα θα δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι θα είναι τρεις νυν βουλευτές, ο κύριος Καΐσας, η κυρία Γκαρά και ο κύριος Ρίζος, και θα συμπληρωθούν οι υπόλοιποι τρεις, δύο άντρες και μία γυναίκα. Μπορούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματα ή είναι ακόμα νωρίς? Όχι, καταρχήν ούτε και το δικό μου το όνομα είναι κάτι σίγουρο. Αν δεν το δούμε δηλαδή να δημοσιεύεται, εμάς απλώς το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή είναι ότι θα δώσουμε τη μάχη για τις εκλογές, εάν και εφόσον μας τιμήσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, να έχουμε και τη δική του συνένεση, δηλαδή να συμπεριληφθούμε στις λίστες, να συμμετέχουμε ως υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, εγώ θα δώσω τη μάχη για να εκπροσωπήσουμε τον τόπο και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία, υπηρετώντας και σε άλλους αιρετούς θόκους, για την επίλυση των προβλημάτων του νομού. Περιμένουμε λοιπόν από Δευτέρα να δούμε και περισσότερες εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Μαλτέζο, εγώ θα σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Χονδρόπουλε, που μας δώσατε την ευκαιρία να πούμε τις απόψεις μας, αλλά και να πούμε και για την υποψηφιότητά μου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. €504.000 μέσα από δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ εξασφαλίστηκαν για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Οι δράσεις τους αφορούν στην ψυχιατρική περίθαλψη, αναγνώριση και θεραπεία σε νέους και ενήλικες. Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ συνολικού ύψους €504.000 εγκρίθηκαν από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορούν στην ψυχιατρική περίθαλψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η πρώιμη ανίχνευση ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους. Είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο αφορούσε δύο τομείς. Το ένα, την ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στην κοινότητα με σκοπό την πρόληψη ψυχικών νοσημάτων και την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση τους. Και το δεύτερο αφορά ψυχιατρικές υπηρεσίες κατοίκων. Είναι μια επέκταση του προγράμματος της Κινητής Μονάδας Ψυχιατρικής Περίθαλψης που ήμασταν οι πρώτοι, ο νομός, την εποχή που ήταν καθηγητής ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που είχε εφαρμόσει.
Αυτά τα δύο προγράμματα συνολικά επιχορηγούνται με 500.000 ευρώ. Η εν λόγω δράση αρχικά απευθυνόταν κατά αποκλειστικότητα σε ιδιωτικούς φορείς, κατόπιν αιτήματος της διοίκησης του νοσοκομείου και θετικής ανταπόκρισης της Περιφερειακής Αρχής, κατετέθη μελέτη και τα χρήματα των προγραμμάτων θα κατευθυνθούν στο Ίδρυμα με διάρκεια μέχρι το τέλος του 2023. Πολύτε ο τομείς του νοσοκομείου, κάποιοι απογειώνονται και κοιτώντας τα στατιστικά, που τα κοιτάμε μια φορά το χρόνο, πέφτουμε σε έκπληξη, γιατί τα κοιτούσα τώρα πρόσφατα και λέω καλέ κάναμε τόσα πολλά πράγματα, πέτυχε τόσα πολλά το νοσοκομείο εν μέσω κρίσης. Και όταν λέω το νοσοκομείο δεν εννοώ η διοίκηση αποκλειστικά, γιατί εντάξει χρειάζεται το στρατηγικό σχέδιο, αλλά δεν έχεις τους πολεμιστές, τη μάχη τη χάνεις. Οι πολεμιστές δίνουν τις μάχες, δηλαδή το προσωπικό του νοσοκομείου, είτε ιατρικό, είτε νοσηλευτικό, είτε διοικητικό, είτε τεχνικό. Όλοι αυτοί δουλέψανε για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Παρά τους δεδομένους κοπέλους που θέτει η κρίση, κλινικές και τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξακολουθούν να διακρίνονται εγχώρια και διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το εξαιρετικά στενό πλαίσιο, την τελευταία τετραετία διαστόματος του διοικητή, ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος αυξήθηκε την ώρα που η προμήθεια κέριου εξοπλισμού προχώρησε με σημαντικά μειωμένες από τις αρχικές τιμές. Κρίση-κρίση, μνημόνια-μνημόνια, είχαμε μια αύξηση του προϋπολογισμού 43% την τελευταία τετραετία. Παρόλο που ταυτόχρονα είχαμε μια μείωση τιμών σε πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ο πρόσφατος διαγωνισμός για τους ξωνικούς τομογράφους, η τιμή έπεσε κάτω από 50%. Για τον σεφανιογράφο, 1.200 ήταν η τιμή όταν ξεκινήσαμε και πετύχαμε να πάρουμε 600.000. Την δεύτερη και τελευταία ημέρα του Διανύη, το τέταρτο φεστιβάλ των Πελαργών στον Πόρο των Φερών. Εκατοντάδες μαθητές και επισκέπτες έμαθαν για τη ζωή και το ταξίδι του μέσα από βιωματικές δράσεις στον οικισμό. Όσα συνέβησαν στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με εκατοντάδες μαθητές και επισκέπτες, συνολικά από την έναρξή του, συνεχίστηκε η δεύτερη και τελευταία ημέρα του τέταρτου φεστιβάλ Πελαργών στον Πόρο των Φερών. Τα παιδιά βίωσαν η διεισόμαση τη διαδικασία της δακτυλίωσης νεαρών πελαργών και ενημερώθηκαν για τη σημασία της. Εδώ στη σχολιά βρήκαμε τρεις πελαργούς. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά στο μέγεθος, γιατί λογικά έχει κολλαστεί πρώτος αυτό. Στη συνέχεια το δεύτερο και το τρίτο, που βέβαια η σχολιά μπορεί να έχει και άλλα αυγά, μπορεί να μην έχουν κολλαστεί. Πελαργοί κάνουν από 1 έως 7 αυγά. Συνήθως 3 με 4 πουλιά θα καταφέρουν να πετάξουν. Δακτυλιώνουμε τους πελαργούς γιατί με αυτόν τον τρόπο μελετάμε τη μετανάστευση, την αναπαραγωγή τους. Φέρνουμε πάρα πολλά στοιχεία. Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, οι τρεις νεοσοί επεστράφησαν σώοι και ασφαλείς στη μητέρα τους που την παρακολουθούσε από την ασφάλεια της φωλιάς της. Το σύνολο του γεγονότος αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές που έθεσαν πολλά ερωτήματα και επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Μοναδικές εμπειρίες για τα παιδιά, μοναδικές εμπειρίες κάθε φορά και για εμάς. Είναι κάτι που έχει σταθεί πολύ γερά στα πόδια του και θέλουμε και το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια δηλαδή, να δυναμώνει και μαζί να δυναμώνει και ο πόρος και να διώξει εντελώς αυτό τον αρνητισμό που τα προηγούμενα χρόνια έβγαζε η λέξη πόρος. Ο πόρος από το 2016 αποτελεί ένα από τα ευρωπαϊκά χωριά των Πελαργών. Με αυτόν τον τρόπο έχει ενταχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο με περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αποτελούν τόπους φιλοξενίας των εντυπωσιακών πουλιών. Ήταν το 2016 ότι όταν πιστέψαμε πραγματικά ότι μπορούμε τον πόρο να τον κάνουμε το μοναδικό στη χώρα ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών. Το πιστέψαμε και συνεργασία με το φορέα διαχείρισης το κάναμε. Κάναμε τον πόρο μοναδικό στη χώρα ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών. Κάναμε τον πόρο πια να συζητάει η Ευρώπη γι' αυτόν. Πέρσι, κύριε Σκέβα, έγινε η συνάντηση των ευρωπαϊκών χωριών των Πελαργών στην Ελβετία. Πιστέψτε με ότι όλοι μιλούσαν για τον πόρο, καθώς την προηγούμενη χρονιά τους είχαμε υποδεχθεί εδώ ως νεότερο μέλος στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών Χωριών των Πελαργών, τους είχαμε υποδεχθεί εδώ στον πόρο. Στο πλαίσιο του τέταρτου φεστιβάλ, πέρα από τις εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές, υπήρξαν ξεναγήσεις σε σημεία με φωλιές πελαργών, δακτυλιώσεις αλλά και δημιουργική απασχόληση. Ο πόρος και η τοπική κοινωνία επιθυμούν τα υπέροχα πουλιά να αποτελέσουν την αφορμή και την αιτία προκειμένου να θεμελιώσει το δικό του brand name σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το τέταρτο φεστιβάλ των Πελαργών φέτος στέφθηκε από επιτυχία. Εχθές η πρώτη ημέρα κατακλείστηκε ο πόρος από πάρα πολλά σχολεία της ευρύτερης περιοχής, των Φερών και της ευρύτερης περιοχής, τα οποία όπως είπατε και εσείς βιωματικά ασχολήθηκαν με τον Πελαργό. Η αναπαραγωγή του Πελαργού ήταν στο κύριο
σκέλος της ενημέρωσης. Γινόντουσαν πολλές δράσεις, παράλληλα λεωφορεία του φορέα διαχείρισης μετακινούσαν στις σχολές τα παιδιά και τους συνοδούς δασκάλους και καθηγητές και πραγματοποιήθηκαν και αρκετές δακτυλιώσεις. Η πηγή της έμπνευσής μου, το χωριό των Πελαργών, αλλά για πρώτη φορά με κάλεσε ο Αντιδήμαρχος Φερών, ο κ. Νικόλας Γκότσης, που εκτιμώ απεριόριστα και εκείνον και την οικογένειά του που έχω γνωρίσει και κάθε χρόνο με καλεί στο χωριό των Πελαργών. Τους Πελαργούς εδώ εμπνεύστηκα από τους Πελαργούς, από εκεί και μετά και κάθε χρόνο και έκθεση να μην κάνω, θα έρχομαι βλέπω τους Πελαργούς. Αλλάζουμε κλίμα τώρα κυρίες και κύριοι και πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των συνοριοφυλάκων του Εύρου, τον κύριο Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, ο οποίος βρίσκεται στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμή. Κύριε Γιαλαμά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ποντρόπουλο, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έξαρση λοιπόν για άλλη μια φορά εδώ στην περιοχή του Εύρου από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. 41 άνθρωποι διασώθηκαν την Πέμπτη από τα νερά, 33 την Παρασκευή. Τι συμβαίνει κύριε Γιαλαμά, τι έγινε, βελτιώθηκε ο καιρός και περιμένουμε αύξηση της ροές αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε κύριε Χοντρόπουλε, οι ροές εδώ στον Εύρο, όπως τα ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, όπως τα ξέρουν και οι τηλεθεατές, δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Πότε έχουμε αυξητικές ροές, πότε έχουμε μειωμένες ροές. Σίγουρα ο χειμώνας πάντα οι ροές οι οποίες υπάρχουν είναι μειωμένες. Mm-hmm. Αλλά το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε ροές, τις οποίες ροές δεν τις είχαμε, μέσω θαλάσσης. Όπως βλέπουμε τα κυκλώματα των διακινητών, επιλέγουν αυτή τη στιγμή να χτυπούν μέσω θαλάσσης και σχεδόν πλέον καθημερινά, κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα μας πέρασε, στην κυριολεξία καθημερινά, είχαμε συνεχώς λαθροδιακινήσεις μέσω θαλάσσης. Πραγματικά και εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ. Βέβαια έχει να κάνει η δικιά μας η άποψη ότι πλέον και με τα μπλόκα που γίνονται στις εθνικές οδούς, στους επαρχιακούς δρόμους, τόσο στη διεύθυνση Οριστιάδος όσο και εδώ στη διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, έχουμε και εδώ πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Έχουμε πολλές επιτυχίες και πιστεύουμε ότι τα κυκλώματα επιλέγουν αυτό το διάστημα να χτυπούν μέσω θαλάσσης. Είχαμε και δύο συλλήψεις, βέβαια, ενός διακινητή και πέντε ανθρώπων στα Λαγινά και έξι στις Σάπες. Σωστά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και από ξηράς γίνεται πολύ καλή δουλειά και συνεχίζονται και οι συλλήψεις εκεί. Το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Χοντρόπουλε, ότι εμείς η δουλειά μας, η φύλαξη των συνόρων, είναι κάτω στο ποτάμι. Καλά και τα μπλόκα. Mm-hmm. Καλές και όλες τις άλλες οι δράσεις, όλα τα επιχειρησιακά που γίνονται. Αλλά όλο το παιχνίδι, θα έλεγα μέσα εγωνικά, γίνεται κάτω στο ποτάμι. Εκεί πρέπει να χτυπήσουμε, εκεί πρέπει να είμαστε, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Και πραγματικά οι επιτυχίες που έχουμε από τους συναδέλφους μας που έχουμε όλοι μαζί εκεί, πιάνοντας, το ξαναλέω, πιάνοντας διακινητές εκεί, μαζί με τις βάρκες πιάνουν διακινητές, είναι αυτό που θέλουμε, είναι να χτυπήσουμε τα κυκλώματα. Και το καταφέρουμε, νομίζω, παρά τα πάρα πολλά προβλήματα που συνεχίζουμε να έχουμε εδώ στην περιοχή του Εύρου μας. Κύριε Γιαλαμά, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πριν από περίπου 20-30 μέρες είχαμε κάνει μαζί ένα ρεπορτάζ σχετικά τότε με τις δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλειου και του κυρίου Ανδρικόπουλου. Είχατε πάρει τότε μια υπόσχεση σχετικά με μια διεύθυνση, με την δημιουργία διεύθυνσης για τους παράτυπους μετανάστες. Δεδομένου ότι τώρα θα προχωρήσουμε σε εκλογές σε περίπου ένα μήνα, πώς το εκλαμβάνετε αυτό, βρισκόμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή? Κύριε Χοντρόπουλε, και στο πρώτο που σας λέω, η διαβούλευση συνεχίζεται κανονικά. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς, έχουμε στείλει και εμείς το υπόνημα μέσω της Ομοσπονδίας μας με τις προτάσεις μας που ζητούμε για τη διεύθυνση αλλοδαπών νομού Εύρου ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί. Πραγματικά τόσο και από το Αρχηγείο αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βλέπουμε ότι η κατεύθυνση είναι να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τώρα λόγω των εκλογών αν αυτό το σχέδιο το οποίο πραγματικά θα είναι πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον για τις δικές μας απόψεις και τη δική μας δουλειά, θα είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή μας mm-hmm. και για τη σωστή φύλαξη των συνόρων. Νομίζω ότι και αν αλλάξει κάτι, αν αλλάξουν τα πράγματα ενώ το πολιτικό σκηνικό,
Εμείς ήδη έχουμε κάνει συναντήσεις και με άλλους με κομματικούς φορείς και όλοι είναι πραγματικά θετικοί και μας λένε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι να πετύχουμε αυτήν τη διεύθυνση εδώ πέρα, που το ξαναλέω, για μας και για τον Εύρο μας. Νομίζω ότι η φύλαξη των συνόρων θα είναι ακόμα πιο σωστή και όπως έτσι όπως πρέπει να είναι. Φαντάζομαι μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και η θωράκιση από την, και η ενίσχυση και η βοήθεια από την Frontex, κύριε Γιαλαμά, καθώς δεδομένου του προσωπικού εδώ, του περιορισμένου, της ελλείψης που αντιμετωπίζουμε βασικά, θα βοηθήσουν και αυτοί οι άνθρωποι πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα και στο επόμενό μας, αλλά και όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, βάζουμε μέσα τους συναδέλφους της Frontex με όποια βοήθεια, τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και σε προσωπικό δυναμικό, να μας βοηθήσουν, πρέπει να μας βοηθήσουν. Και νομίζω, όπως είπα και πριν, με τις προτάσεις που κάναμε και τη διεύθυνση, είναι και αυτοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, οι οποίοι έχουμε ζητήσει ακόμα και πλέον κάποιος να δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μας, μας είναι τη διεύθυνση Αλλοδαπών, να δημιουργηθεί και μια, θα το έλεγα συσσαγωγικά, διεύθυνση Frontex, η οποία πραγματικά είναι στο πρόβλημα, είναι εδώ πέρα, είναι το μεταναστευτικό, δεν έχει σταματήσει ο Εύρος ποτέ με το μεταναστευτικό και θα υπάρχει. Απλά εμείς ζητούμε να μας ακούσουν οι αρμόδιοι, να μας ακούσουν οι υπουργοί, να μας ακούσουν οι βουλευτές εδώ οι τοπικοί, να λύσουν, το καταλαβαίνω, τα προβλήματά μας είναι πολλά, αλλά να λύσουν τα περισσότερα, τα οποία έχουν να κάνουν με οχήματα. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με τα οχήματα και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Και πιστεύω και με, βέβαια και με προσλήψεις των ενεργειακών φυλάκων, γιατί η Διεύθυνση Αλλοδαπών, πέρα από θα ανοίξουν και καινούργιες θέσεις, νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Κύριε Γιαλαμά, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ στο Δελτίο. Κύριε Χοντρόπουλο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Ικανοποιημένοι από τις πρώτες κρατήσεις και τα δείγματα επισκεψιμότητας, δηλώνουν οι ξενοδόχοι της Αλεξανδρούπολης. Οι γειτονικές χώρες αποτελούν μία από τις σταθερές που φέτος ενισχύεται σημαντικότερα από περιοχές του εσωτερικού. Οι πρώτοι ιονοί για την τουριστική κίνηση στην πρωτεύουσα του Εύρου έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία στους επαγγελματίες του κλάδου. Με πολύ καλούς ιονούς και υψηλά ποσοστά κρατήσεων, ξεκίνησε η θερινή σεζόν για τα ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλο μέρος των επισκεπτών προέρχεται από τις γειτονικές χώρες, με την εγχώρια δεξαμενή ωστόσο να παρουσιάζει αυξητική τάση. Πρέπει να σας πω ότι η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη κίνηση η περιοχή μας, ο Εύρος, η Θράκη, και αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Φυσικά θα εξαρτηθούν πάρα πολλά και από την αγορά της Τουρκίας, που τις τελευταίες μέρες δείχνει μια θετική κινητικότητα. Ευελπιστούμε η κινητικότητα αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον. Επίσης, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει να ανακάμπτει και η ελληνική αγορά, που είναι ένα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή μας. Παλιότερα, αν θυμόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας ήταν από την ελληνική αγορά. Χάθηκε για ένα διάστημα με την κρίση. Τα πράγματα βελτιώνονται. Το ευκταίο για τους ξενοδόχους είναι πως για χρόνια ανεμική δεξαμενή επισκεπτών του εσωτερικού δείχνει εικόνα βελτίωσης. Σε συνδυασμό με αυτούς που επιλέγουν διαχρονικά την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που δίνει αισιοδοξία στους επαγγελματίες του κλάδου που δοκιμάστηκαν σκληρά στο πλαίσιο της κρίσης. Βέβαια, οι αγορές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας παραμένουν σταθερές και φέτος θα έχουμε τους Γαλλοεβραίους εδώ και για 7η χρονιά φέτος, που επίσης είναι πολύ σημαντικό, και ακούω ότι θα θέλουν να μεγαλώσουν την κίνησή τους από τη Γαλλία προς την περιοχή μας, προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτά όλα είναι θετικά σημάδια με την έννοια ότι και η αγορά μας, οι επαγγελματίες της πόλης μας ανταποκριθήκαν στο μέγιστο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι έμειναν ευχαριστημένοι και γι' αυτό ξανάρχονται. Ο κύριος Καραβασίλης ζήτησε εκ νέου τη συνδρομή κάθε άμεσα ή έμεσα εμπλεκόμενου φορέα, προκειμένου η Αλεξανδρούπολη να κερδίσει μεγαλύτερο κομμάτι από τη συνολική πίτα των επισκεπτών. Μια συνεργασία απαραίτητη, προκειμένου η πόλη αλλά και η περιφέρεια στο σύνολό της να ανατρέψει την εικόνα της πολύ μικρής συνεισφοράς στο τουριστικό αποτύπωμα της χώρας. Είναι σημαντικό η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος, η Θράκη, να μπει και στο χάρτη τον τουριστικό επίσημα και να μην
είναι μόνο ένα τελευταίο κομμάτι της τουριστικής κίνησης για την Ελλάδα και να δουν στατιστικά στοιχεία μόνο από την νησιωτική Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με την υπηρετική Ελλάδα, που δυστυχώς και οι καμπάνιες που κάνει και το Υπουργείο Τουρισμού πολλές φορές έχει να κάνει με την νησιωτική Ελλάδα και όχι με την υπηρετική. Γιατί και η υπηρετική Ελλάδα, και θεωρούμε ότι και η Αλεξανδρούπολη ανήκει στο υπηρετικό κομμάτι, έχει πολλά να δώσει, όπως πολλές άλλες περιοχές στον ελλαδικό χώρο. Στο Final Four πέρασε η ομάδα βόλεϊ παιδών του αθλητικού ομίλου Οριστιάδας. Τόσο ο πρόεδρος όσο και οι προπονητές δήλωσαν ότι θα βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή διάκριση. Στις τέσσερις καλύτερες ομάδες παιδών στο βόλεϊ πέρασαν οι νεαροί αθλητές του αθλητικού ομίλου Οριστιάδας. Πάντα με την καθοδήγηση των προπονητών τους έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν τις καλύτερες ομάδες της χώρας. Είμαστε σε ευχάριστη θέση μετά από μια δεκαετία, νομίζω, να βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στην κατηγορία των παιδών πανελλήνια. Πολύ σημαντική επιτυχία. Μετά από κάποια χρόνια που πέρασε έτσι, από μια δύσκολη διοικητική συγκυρία, κατάφερε σε μια χρονιά. Τη φετινή να αναδείξει αθλητές, να ανεβάσει λίγο το επίπεδο στις ακαδημίες και να έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής στην περιφέρειά του σε όλα τα τμήματα, εφηβικό, παιδικό, πανπαιδικό, και να έχει την τύχη τώρα στο παιδικό να διεκδικεί και το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πάμε να αναμετρήσουμε τις δυνάμεις μας για το καλύτερο δυνατό. Αγώνα-αγώνα, και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Οι δύο προπονητές δήλωσαν χαρούμενοι με την πορεία των αθλητών, λέγοντας πως θα βάλουν τα δυνατά τους για να κατακτήσουν όσο των δυνατών καλύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλη σημασία θα παίξει η κατάσταση που θα βρεθεί η ομάδα εκείνη την ημέρα. Είμαστε χαρούμενοι και είναι ευκαιρία αυτή τη χρονιά, αυτή τη φουρνιά, να κάνει κάτι καλύτερο. Είναι πραγματικά ευκαιρία να πάρουμε ένα μετάλλιο. Βέβαια, θα εξαρτηθεί εκείνη τη μέρα πώς είναι ομάδα και πώς μπορεί να επεξέλθει σε αυτή τη πίεση που είναι σε αυτή τη οργάνωση. Βέβαια, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο να πάρουμε και την πρώτη θέση. Βέβαια, εξαρτάται σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε εκείνη τις μέρες. Είναι δεμένη η ομάδα? Ναι, είναι δεμένη ομάδα και είναι ευκαιρία να κάνουμε το καλύτερο. Το δέσιμο είναι μια χαρά, είμαστε καλά, κάποιοι τραυματισμοί έχουν αποκατασταθεί, είμαστε σε πολύ καλή φάση θεωρώ. Εντάξει, προπονήσεις γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω εξετάσεων των παιδιών που τελείωσαν μέχρι πρότινος, που είχαν μέχρι πρότινος. Η ζέστη είναι μεγάλη, αλλά εντάξει, συμμετοχή υπάρχει, τα παιδιά έρχονται, στόχος τετράδας επετεύχθη, πάμε για ό,τι καλύτερο. Με παιχνίδια αλλά και πολλές διδακτικές δράσεις ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Παιδικών Σταθμών της Κομωτινής. Οι νεαροί μαθητές έμαθαν να φυτεύουν σπόρους αλλά και την σημασία της ανακύκλωσης. Το Κέντρο Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Ιουνίου το απόγευμα το ετήσιο Φεστιβάλ των Παιδικών Σταθμών του Δήμου της Κομωτινής. Είναι το Φεστιβάλ των Παιδικών Σταθμών. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι θεσμός εδώ και πολλά χρόνια. Έχει να κάνει με την αρχή του καλοκαιριού και το τέλος της σχολικής χρονιάς για τους παιδικούς μας σταθμούς. Η ιδιαιτερότητα φέτος είναι ότι έχουμε και τα μικρά τμήματα. Τα δύο βρεφικά τμήματα που είχαμε ανοίξει φέτος στους παιδικούς σταθμούς. Είναι μια εκδήλωση που οι παιδαγωγοί και οι γονείς αλλά και τα παιδιά θα κάνουν διάφορες κατασκευές και θα παίξουν μαζί. Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη εκδήλωση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί μας επίσης είναι η ομάδα η οποία συντηρεί και παίρνει τους παραδοσιακούς σπόρους από διάφορα φυτά. Είναι και το κάνουμε αυτό γιατί σήμερα είναι αφιερωμένη προς το περιβάλλον που αφορούσε την 5 Ιουνίου, την ημέρα του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα είναι το περιβάλλον. Και να ευχαριστούμε επίσης και τους Σαμαρίτες που είναι εδώ και μας βοηθάνε στην εκδήλωση. Εμείς αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα παιχνίδια αλλά και μεγαλύτερη ψυχαγωγία στα παιδιά και στους γονείς, και κάθε χρόνο την εμπλουτίζουμε και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση του Δήμου Κομωτινής και των βρεφικών παιδικών σταθμών του Δήμου. Η εκδήλωση έγινε στο μικρό παρκάκι δίπλα στην περιφέρεια, όπου παιδιά και παιδαγωγοί των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών ζωγράφισαν, έφτιαξαν κατασκευές με χρήσιμα και άχρηστα υλικά, οργάνωσαν παιχνίδια, εργαστήρια και διασκέδαζαν παίζοντας με έμπνευση και φαντασία. Σε εμάς φιλοξενούνται γύρω στα 90 νήπια. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι, σήμερα συνεργαζόμαστε με τον 8ο παιδικό σταθμό, με τον παιδικό σταθμό της Αιγύρου και του Κοσμίου.
ελπίζω, ναι, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Και έχουμε ετοιμάσει πάντα με θέμα την ανακύκλωση φέτος. Έχουμε ένα φιδάκι το οποίο είναι, έχει σαν σκοπό του το κλασικό παιχνίδι που όλοι ξέρουμε φιδάκι. Έχουμε σαν στόχο να, στο τέλος μας, στον τερματισμό μας, να, κάνουμε, να ανακυκλώσουμε το μπουκάλι το οποίο κρατάμε. Επίσης έχουμε το παιχνίδι το τένις, πάλι πάντα από ανακυκλώσιμα υλικά. Έχουμε το ψάρεμα, δείχνοντας την καλή θέληση ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια που δυστυχώς κάποιοι μπορεί να πετάνε στα νερά των συντριβανιών μας. Έχουμε παζλ πάλι από ανακυκλώσιμα υλικά πάντα με έργα τέχνης πολύ γνωστών ζωγράφων. Μεταξύ άλλων, οι νεαροί μαθητές έμαθαν να σπέρνουν καθώς και διδάχθηκαν για τα διαφορετικά είδη φυτών. Συμμετείχαμε σήμερα στη δράση αυτή που γίνεται με τα νηπιαγωγεία στο μικρό πανηγυράκι. Φέραμε χώματα όπου οι μικροί μας φίλοι μπόρεσαν και σπήρανε σακουλάκια σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες ντομάτας, καρπουζιού, πεπονιού και ηλιόσπορου. Έχουμε κάποια φυτά ακόμα που έχουν μείνει από τις εκδηλώσεις μας, τα οποία τα μοιράζουμε. Είναι σέλινα, μελιτζάνες και πιπεριές. Και προσπαθούμε να δείξουμε στους μικρούς μας φίλους ποια είναι η διαφορά, πόσο διαφορετικότητα υπάρχει μέσα στη φύση. Έχουμε φέρει καλαμπόκια από κίτρινο, κόκκινο, μαύρο, μπλε, και τα παιδιά εκπλήσονται γιατί με το πόσα πολλά διαφορετικά είδη υπάρχουν μέσα στη φύση. Επίσης έχουμε κάποιες κάρτες, τα παιδιά χαίρονται, παίζουν με τα χεράκια τους μέσα στο χώμα και είναι μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση και μια ευαισθητοποίηση των παιδιών με το χώρο της Γεωργίας. Σπέρνουμε σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες και τα παιδιά βλέπουν πώς μεγαλώνει το φυτό, το παίρνουν σπίτι και μετά το σπέρνουν σε κήπους και ακόμη και σε μπαλκόνια και σε γλάστρες. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να είσαι γεωργός για να σπείρεις. Για να έχεις τα δικά σου φυτά δεν χρειάζεται ούτε μεγάλες καλλιέργειες, ούτε πάρα πολύ κόπος. Χρειάζεται αγάπη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.